Καλησπέριζουμε στο στούντιό μας στην Λάρισα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Τέρενς Κουίκ, ο οποίος πραγματοποιεί από σήμερα περιοδία στην Θεσσαλία, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Βρέθηκε σήμερα, ήδη στην Λάρισα, όπου αύριο θα έχει μπαράζ επισκέψεων. Καλησπέρα σας, κύριε Κουίκ. Είδαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ, κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό με τόσα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό το θέμα της λίστας Λαγκάρτ και κατά πόσον ο κύριος Παπακοσταντίνου ή και κάποιοι άλλοι φέρουν την ευθύνη, όπως όλα δείχνουν, για να μην μακρηγορήσω στην τοποθέτησή μου, στην εισήγησή μου για να σας δώσω τον λόγο, όπως όλα δείχνουν η Νέα Δημοκρατία θέλει να βγάλει λάδι τον κύριο Βενιζέλο και να απομονώσει μόνον τον κύριο Παπακοσταντίνου, στον οποίο θέλει να επιρρύψει όλες τις ευθύνες, ποινικές, πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει για τα τρία στενά του πρόσωπα. Τα οποία φέρετε να έχουν αφαιρεθεί από την λίστα Λαγκάρτ. Το σχόλιο σας. Κόρακος Κοράκου βγάζει μάτι. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Θα έβγαζε ποτέ το μάτι ο ένας του άλλου όταν συγκυβερνούν και με τον τρόπο που συγκυβερνούν. Και μάλιστα προσπαθώντας και οι δύο μαζί να βγάλουν έξω από το κάδρο τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος μονίμως για τίποτα δεν φταίει και μονίμως τον βγάζουν στην απέξω. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να τελειώνει αυτό το πολύ άσχημο καλαμπούρι, το οποίο και υποτιμά την νομοσύνη του ελληνικού λαού. Εμείς, ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα στηρίξουμε καμία πρόταση εξεταστικής αν δεν είναι μέσα και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ απλό. Διότι από τη στιγμή που το στικάκι αυτό ή τη λίστα αυτή την παρέδωσε ο ένας υπουργός, Παπακοσταντίνου, στον άλλον, στον Βενιζέλο, και μάλιστα όταν καθομολογίαν του κύριου Παπακοσταντίνου είχε ενημερωθεί και ο κύριος Παπανδρέου, μην μου πείτε τώρα ότι δεν έπρεπε ο πρωθυπουγός της χώρας να έχει το νου του πώς προχωράει αυτή η ιστορία. Είναι σαν να έρθει ο διευθυντής ειδήσεων του σταθμού σας και να πει ότι έχω μία λίστα με 10 επίορκους μέσα εδώ στο σταθμό υπαλλήλους και να το πει στο αφεντικό, στον πρωθυπουργό του σταθμού, στον αρχηγό. Δεν θα είχε καθόλου έτσι την πρεμούρα να δει πού πάει αυτή η ιστορία και πού οδεύει. Εδώ λοιπόν έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες, γι' αυτό εμείς λέμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τέρμα με τις εξεταστικές επιτροπές, τις μαϊμού εξεταστικές της Βουλής, τέρμα με τις μαφίες των συγκαλύψεων, θα πρέπει να αλλάξουμε σύνταγμα και κανονισμούς της Βουλής και όλοι οι πολιτικοί, μα όλοι, να αποδίδουν λογαριασμό στην τακτική δικαιοσύνη, όπου μάλιστα για τους πολιτικούς ειδικά δεν θα ισχύουν και τα όρια παραγραφής. Διαβίου θα διώκονται όταν κάνουν αδικήματα. Από μια δικαιοσύνη όμως η οποία θα έχει εκλεγεί από το εσωτερικό της και θα διορίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Με δεδομένο ότι θα έχουμε δύο τουλάχιστον προτάσεις στην Βουλή για εξεταστική. Υπολογίστε και τη δική μας, διότι είδατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με νομικά ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση να ταυτιστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ακούσαμε κάτι για τον κύριο Παπανδρέου επί του παρόντος. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να βάλουν στο κάδρο τον κύριο Βενιζέλο, τον νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάνει λόγο για στοχοποίηση, για πολιτική στοχοποίηση. Απόστολε, ο Πάνος ο Καμένος εχθές τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και μάλιστα από το πρωί το είχε σηματοδοτήσει. Δεν θα αφήσει κανείς τον Παπανδρέου τον Γιώργο έξω από το κάδρο. Και έχει και άλλα πολλά κάδρα. Κάποτε λέγανε στον Άκη μην ανησυχείς. Είδατε που είναι ο Άκης. Μετά λέγανε στο Γιάννου. Βλέπετε πώς προχωράει η υπόθεση του Γιάννου. Μετά στον Παπακοσταντίνου μην ανησυχείς. Βλέπετε πώς προχωράει. Τουλάχιστον για εκείνον λένε όλοι ότι θα τυλιχθεί σε μια κόλλα χαρτί. Ελάτε να δείτε πώς θα συμπεριφερθούν τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Εμείς θα καταθέσουμε τη δική μας την εξεταστική, πρόταση εξεταστικής, αν και όπως βλέπετε έτσι είναι έτσι φτιαγμένη η οποία θα συμπεριλαμβάνει, με συγχωρείτε, και τον κύριο Παπανδρέου, αλλά και τον κύριο Στουρνάρα πιθανόν και τον κύριο Σαχινίδη, τον Λαρισαίο πρώην Υπουργό Οικονομικών. Στη δική μας την πρόταση. Βεβαίως. Εγώ σας μίλησα για τα τρία βασικά πολιτικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα αποφάσεων που θα ληφθούν τις επόμενες ώρες. Δεν είμαι έτοιμος εδώ να σας απαντήσω. Πάντως, έχουμε πει στην τριτική μας διακήρυξη, και αυτό ισχύει, ότι για όλα αυτά τα αμαρτήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός με τις διαδικασίες των μνημονίων, των επωνίδιστων δανείων κλπ. Όσοι βάλαν βαθιά το χέρι στο μέλι και όχι μόνον, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Αυτό θεωρείται το δεδομένο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για αυτό το οποίο μιλάμε τόση ώρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Και δεν είναι μόνο αυτή η λίστα, Απόστολε. Και στο λέω αυτό διότι έχουμε τη λίστα της Siemens που πρέπει επιτέλους αυτή η συγκυβέρνηση. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα το πρωί προσπάθησε να πει ότι αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου και αρχίσουμε και κάνουμε προανακριτικές για οτιδήποτε
έχει συμβεί, τότε θα πάμε σε λογικές πολιτικού κανιβαλισμού. Είπε για παράδειγμα ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα και εμείς να ζητήσουμε μια προανακριτική για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά το θάνατο του Αλέξη, τη τηλεφωνία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος υποστήριξε, υπέθαλψε. Ανέχτηκε, αν θέλετε, όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις, όπου κάηκαν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις. Σου υπενθυμίζω ότι εδώ και αρκετούς μήνες αποκαλύφθηκε σε δύο τεύχη του περιοδικού Επίκαιρα η ιστορία της Αθήνας, ότι υπάρχει ένα πολύ ζωηρό ενδεχόμενο να είναι και προβοκάτσια ξένων πρακτόρων με σημειώματα της ΕΥΠ. Εγώ απλά σου υπενθυμίζω και εκείνα τα δημοσιεύματα, χωρίς να τα υιοθετώ ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ποιος φοβάται τι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν φοβούνται να ανοίξουν 45 εξεταστικές εάν είναι να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ενοχοποιούμε και την αλήθεια, αν θέλετε, κύριε Κουίκ. Διότι όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι κάποιος ευθύνεται για το θέμα της απόκρυψης κάποιων στοιχείων από την λίστα Λαγκάρντ, να βγαίνει κάποιος, οποιοδήποτε για να είναι αυτός, και να λέει ότι προσπαθεί με κάποιον τρόπο να ποινικοποιηθεί η δράση του, η πολιτική. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, σε παρακαλώ. Όταν την Κυριακή δημοσιεύτηκε το θέμα της λίστας Λαγκάρντ, αν θυμάμαι καλά στο πρώτο θέμα, καλά, την Τρίτη από το βήμα της Βουλής ζήτησα από το ελληνικό κοινοβούλιο εκείνο να ζητήσει πιστό νέο αντίγραφο από τη γαλλική κυβέρνηση. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, το πολιτικό σύστημα το οποίο μας διοικεί και γενικά το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει πολλές σάπιες ρίζες, πάρα πολλές σάπιες ρίζες, Απόστολε, δεν έκανε καμία κίνηση. Και τελικά ποιος τις έκανε? Οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς. Θα φάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, κύριε Κουίκ. Και το ρωτάω αυτό διότι πλέον είναι ολοφάνερο, έτσι. Παρέλαβε κάποιος ένα CD το οποίο δεν αλλοιώνεται, το ξέρουμε για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να αλλοιωθεί και παρέδωσε ένα στικάκι οποίο μπορεί οποιοδήποτε να γράψει οτιδήποτε και να αφαιρέσει οτιδήποτε. Συνάδελφε, με την παλιά μου την ιδιότητα τουλάχιστον, ο Γιώργος Παπαχρήστου σήμερα στα Νέα έγραψε ότι αυτά χτυπώθηκαν σε α4 χαρτιά και κυκλοφορούσε η λίστα δεν ξέρω σε πόσους ενδιαφερόμενους. Αν είναι δυνατόν. Εδώ λοιπόν ο κύριος Μουζακίδης και ο κύριος Πεπόνης έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Γι' αυτό λέω όλη η πολιτική στην τακτική δικαιοσύνη όπως ξεκίνησαν σήμερα να εξετάζουν τους δύο πρώτους στενούς συνεργάτες του κ. Βοξαντίνου. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω πριν είναι ότι προφανώς αυτό είναι το δέντρο της ιστορίας. Διότι το δάσος είναι ότι η κυρία Λαγκάρντ έχει στείλει σε πολλές χώρες παρόμοιες λίστες. Οι οποίες χώρες όλες πλην της Ελλάδος αξιοποίησαν αυτή τη λίστα και βάλανε χρήματα στα ταμεία του δημοσίου. Και στην Ελλάδα, τη στιγμή που κόβουμε και ξανακόβουμε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, δεν έγινε το παραμικρό. Νομίζω ότι εάν πρέπει να υπάρξουν ποινικές ευθύνες, κύριε Κουίκ, πρέπει να υπάρξουν για αυτό το λόγο. Και όχι γιατί κάποιος προσπάθησε να συγκαλύψει τρία συγγενικά του πρόσωπα. Όλα πάνε μαζί. Εντάξει, όλα πάνε μαζί. Πακέτο. Αλλά το μεγαλύτερο αδίκημα, αν θέλετε, το μεγαλύτερο αμάρτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ένας τεράστιος χώρος δισεκατομμυρίων ευρώ και κανείς δεν κάνει τίποτα για το αυτονόητο, για να φέρει τα χρήματα στη χώρα. Σας υπενθυμίζω, επειδή αναφερθήκατε στην απόδοση του πώς εκμεταλλεύτηκαν οι άλλες χώρες τις αντίστοιχες λίστες Λαγκάρντ, θα σας πω ότι και στην υπόθεση της Siemens η Νιγηρία ήταν εκείνη η οποία έβαλε την ίδια νύχτα 7 υπουργούς στη φυλακή. Και εμείς εδώ πέρα καθόμαστε και κοιτάμε τον Χριστοφοράκο από το παράθυρο που μας χαιρετά εκεί που βρίσκεται στις αγκάλες της Μέρκελ. Πάρα πολύ ωραία. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο θα δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις για το πολιτικό σκηνικό? Θα αλλάξει πράγματα, συσχετισμούς πολιτικούς? Αφού βλέπετε ότι ο Κόρακας δεν βγάζει το μάτι του Κοράκου, οπότε μαζί θα συμπορευτούν και στη νέα συγκάλυψη. Μάλιστα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα και στον επίλογο της κουβέντας μας να δούμε λίγο τα εσωτερικά τα δικά σας, διότι περάσατε από 40 κύματα το τελευταίο διάστημα. Κάνετε μια προσπάθεια τώρα να ανοιχτείτε ξανά προς τον κόσμο και τους πολίτες, οι οποίοι είδαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και ήταν λογικό να υπάρξει και μια εντός εισαγωγικών αποδοκιμασία, διότι αυτή η εσωστρέφεια δεν αρέσει σε κανέναν σε τόσο κρίσιμες στιγμές για την χώρα. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς αισθάνεστε που έχει ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος της εσωστρέφειας, έχουν αποχωρήσει αυτοί που αποχώρησαν, και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσα στους επόμενους μήνες. Με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία, και θα σας πω γιατί. Και δεν θέλω ούτε να σας... ούτε θέλω τα φύκια να τα κάνω μεταξύ τους κορδέλες, όπως λέει ο λαός. Έχω γυρίσει μέχρι τώρα, σε αυτό το τελευταίο 12ήμερο, 17 νομούς της χώρας. Πρέπει να σας πω ότι όπου και αν πήγα, δεν θέτουν ζήτημα του τι έγινε, δεν τους αφορά πλέον,
περάσαμε αυτή την τρικυμία των τριών ημερών, αλλά μετά από κάθε τρικυμία έρχεται και η γαλήνη. Όσες φορές και αν αυτό είναι το δημοσιογραφικό καθήκον, τσιγκλίστηκα για να μιλήσω για τα ισοκομματικά, απάντησα ότι πλέον δεν μας απασχολεί. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας Πάνος ο Καμένος, καλό ταξίδι σε εκείνους οι οποίοι αποχώρησαν, και θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται και να βάζουμε στην ατζέντα μας πράγματα που συνέβησαν, διότι η ατζέντα μας αυτή τη στιγμή, το ημερολόγιό μας, είναι γεμάτο με δράσεις και προσυνεδριακές και για το ιστορικό ιδρυτικό μας το συνέδριο, αλλά και βεβαίως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη θεομηνία την οποία έχουμε ως κυβέρνηση και να κάνουμε πράξη αυτό που είπαμε, να πάρουμε την Ελλάδα μας πίσω, πιστή στην ιδρυτική μας διακήρυξη και κυρίως εφαρμόζοντας την εθνική μας αντιπρόταση, που εις το ακέραιον την κάνουμε εθνική πρόταση με ενωμένους τους Έλληνες. Πρέπει, και σας διαβεβαίω και σας παρακαλώ πολύ, να σας το αποδείξω και με ονόματα και με επίθετα. Έχουμε νέα εισρωή, έχουμε εισρωή νέων μελών σε κατατόπους συντονιστικές, όπως για παράδειγμα στα Τρίκαλα, όπως στη Λέσβο, όπως στην Καρδίτσα. Τα νούμερα πάντως των δημοσκοπήσεων, βλέπετε ελάτε, ότι... Ελάτε κύριε συνάδελφε, στον ίδιο χώρο είμαστε. Εντάξει, είμαστε στον ίδιο χώρο. Ξέρω λεφτά ότι... Λεφτά και όρεξη να υπάρχουν, η δημοσκόπηση και μπορεί... δημιουργείται ανάλογα με το ποιος την αγοράζει και τι θέλει ακριβώς να βγάλει. Λεφτά και όρεξη αλλά... να υπάρχουν. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ απορώ μάλιστα πώς δεν έχει βγει η δημοσκόπηση που μας δείχνει κάτω από το μηδέν. Υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα για τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που αποχωρήσαν. Για παράδειγμα, υπάρχουν χιλιάδες ψηφοφόροι, φανατικοί ψηφοφόροι. Δεν θα σας απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Δεν θα σας απαντήσω όμως από τώρα, πριν ολοκληρώσετε. Σας παρακαλώ γιατί. Γιατί δεν θα βάλω στην ατζέντα των ανεξάρτητων Ελλήνων, έτσι όπως πορευόμαστε με ανεβασμένη την ψυχολογία μας και με απόλυτη ηρεμία, κάτι το οποίο πια για μας είναι παρελθόν. Άρα δεν θα το συζητήσω άλλο. Ναι, αλλά αυτοί οι πολίτες θέλουν εξηγήσεις. Δεν χρειάζεται, σας διαβεβαίω. Για να διαπιστώσω αν θα πρέπει να συνεχίσουν με τις πράξεις μας. Αν θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρόσωπο το οποίο αποχώρησε καταγγέλλοντας διάφορα πράγματα. Εμείς παραμένουμε πιστοί σε αυτό που ορκιστήκαμε προεκλογικά. Και όσοι νομίζουν ότι πράγματι εμείς είμαστε που είμαστε κοντά στον πολίτη και μας βλέπετε ότι τρέχουμε, και όχι ένας-ένας, πάμε με ομαδικές δράσεις. Πάμε με δράσεις. Τώρα είμαστε τρεις βουλευτές. Και έρχεται και η βουλευτής Κοζάνης, τομέαρχης ενέργειας και ανάπτυξης από την εδώ στη Λάρισα απόψε, για να είμαστε αύριο τέσσερις βουλευτές που θα πάμε και στον κύριο Αγοραστό και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Ασκούνη, και μετά να πάμε και, και στον Αλμυρό και μετά και στο Βόλο. Διότι τελείωσε, ξέρετε, το ο ένας. Εδώ πρέπει σαν ομάδα να δουλέψουμε. Σαν ομάδα όμως πρέπει να δουλέψουμε όλοι οι Έλληνες και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε εάν μπορούμε να συνεργαστούμε προς όφελος της χώρας. Διότι το μνημόνιο προφανώς δεν είναι μονόδρομος. Βέβαια, από την άλλη, όποιος τόλμησε να πει θέλω να συνεργαστώ για παράδειγμα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Δημοκρατική Αριστερά, βλέπετε τι αντιδράσεις βρήκε μπροστά του. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να πορευόμαστε και ο καθένας να υποστηρίζει ότι αυτός έχει το θέσφατο και έχει και το αλάτι του και ότι μόνο αυτός μπορεί να σώσει τη χώρα? Κοιτάξτε, μου βάζετε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και ομολογώ ότι έτσι δεν μου έχει τεθεί από άλλον συνάδελφο δημοσιογράφο. Αλλά επειδή έχουμε δείξει χαρακτήρα και επειδή αυτά που λέγαμε προεκλογικά είμαστε οι μόνοι που τα ακολουθούμε και μετεκλογικά. Γιατί για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταβάλει τρεις διαφορετικές απόψεις και θέσεις σχετικά με το μνημόνιο. Τη μία το ακυρώνουμε, την άλλη το καταγγέλνουμε. Το εύκολο είναι να βρίσκουμε, ναι, να βρίσκουμε τα αρνητικά και λέω, απέναντι στους συνομιλητές. Και λέω, επειδή με ρωτάτε και ρωτάτε και απαντώ συγκεκριμένα. Έχουμε την πρότασή μας, την εθνική μας πρόταση των 7 σημείων, η οποία στο άρθρο 4 λέει καταγγελία μονομερή των μνημονίων. Και λέμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το άρθρο 60 του Συντάγματος που μιλάει για ψήφο κατά συνείδηση. Άρα εμείς θέτουμε με πείγνωση το ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση εθνικού σκοπού, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας στη Βουλή αυτά τα 7 σημεία και λέμε όποιος θέλει ελάτε. Νερό στο κρασί, σας είστε διατεθειμένοι όμως να ρίξετε? Νερό στο κρασί δεν μπορείς να βάλεις απέναντι σε έναν ο οποίος είναι περίπου ορκισμένος εκτός Ελλάδας, έτσι όπως τουλάχιστον συμπεριφέρεται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι από την πρώτη της χρονιάς δέχονται και νέα, δυστυχώς, και νέα μείωση του οικογενειακού εισοδήματος. Κοιτάξτε, στη Λίμνο ήμουνα πριν από 5 μέρες, όπου στη Λίμνο τα δύο από τα τρία καταστήματα έκλεισαν. Στη Φλόρινα ήμουνα πριν από 10 μέρες, όπου μου είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ότι κάθε μέρα 110.000 ευρώ φεύγουν και πάνε για ψώνια δίπλα στη Φυρόμ. Στην Ξάνθη ήμουνα πριν από την προπερασμένη Κυριακή, Σάββατο, όπου μου είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ότι κάθε μέρα γίνεται, ακούστε, κάθε μέρα γίνεται εισαγωγή ξυλίας 160.000 ευρώ.
Πού βλέπετε να οδηγείται το πράγμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας από το φθινόπωρο προβλέπει ότι την άνοιξη θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Εσείς τι λέτε, τι εκτιμάτε? Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Τσίπρας κάνει τα ταξίδια του κάτω εκεί στη Λατινική Αμερική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβω τελικά ποια συνιστόσα επιβάλλει τις πολιτικές της μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει έτσι ευθέως να μας ξεκαθαρίσει και πώς θέλει να χειρίζεται τα εθνικά μας θέματα. Γιατί δεν μπορώ να αποδεχθώ εγώ να μην αποδοκιμάζεται η κυρία Γαϊτάνη, η οποία. Καλά, εγώ άλλο σας ρώτησα όμως τώρα την άποψή σας για τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα, εσείς οι πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Έχει να κάνει ευθέως με τις αντοχές του κόσμου. Έχει να κάνει ευθέως με το πόσο υπομονή θα έχει ακόμα ο κόσμος. Έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που είναι άνεργοι. Και σίγουρα ο κάθε ένας έχει και έναν συγγενή πρώτου βαθμού. Ένα γιο, ένα πατέρα, μια μάνα, μια σύζυγο. 3 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιδράσουν έστω και με ένα κερί έξω από την Βουλή των Ελλήνων. 3 χρόνια το ακούμε αυτό, κύριε Κουίκ. Εντάξει, αλλά σας υπενθυμίζω όμως ότι την πρώτη φορά στήσαν την ιστορία της Μαρφίν με 3 νεκρούς και με ένα έμβριο και ποτέ δεν μάθαμε ποιοι το κάνανε. Και δεν μπορεί σε έναν δρόμο σαν την Οδό Σταδίου με τόσες κάμερες από τράπεζες και καταστήματα και ελέγχου κυκλοφορίας να μην έχουν βγάλει μια άκρη και να μας λένε. Και από την άλλη πλευρά, όποτε πάει να βγει ένας πολίτης έξω, σπάνε μάρμαρα, βγαίνουν οι γνωστοί άγνωστοι και γίνεται αυτό που γίνεται. Και διαλύεται η συγκέντρωση των πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με ρώτησαν ανήμερα πρωτοχρονιάς που ήμουν στοιχείο, τι εύχομαι, είπα μακροημέρευση σε έναν Έλληνα ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δυστυχεί και μάλιστα δυστυχεί πάρα πολύ άσχημα, και ολιγοημέρευση σε αυτή την κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουίκ. Καλή χρονιά να έχετε και καλή διαμονή στην Θεσσαλική Πρωτεύουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.